καταρχήν από το σχόλιο με τις μετρώσεις ανακοίνωσης αυτή τη στιγμή ο κ. Λαμπρίδη. Να συνεχίσω από αυτό που είπε ο κ. Λαμπρίδη και θεωρώ ότι μας αν είναι καλή συνεργασία Δήμου και κυβέρνησης και να πω ότι σε όλα τα επίπεδα που ο Δήμος έχει συνεργασία με την κυβέρνηση, είτε λέγεται Υπουργείο Ναυτιλίας, είτε λέγεται Υπουργείο Υποδομών, είτε λέγεται ΙΠΕΚΑ, είτε ότι οποιοδήποτε Υπουργείο, η συνεργασία έχει απλώς είναι άψογη, το επιβεβαίωσε και ο κύριος Γενικός. Κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι ο κύριος Λαμπρίδης είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έσκυψαν πάνω από το πρόβλημα της μετασεισμικής σκόρ και σε συνεργασία δώσαμε πάρα πολλές φορές λύσεις που δεν χρειάστηκε ούτε να παρέμβει κάποιος ούτε να κάνει οποιοδήποτε κάτι. Ήταν άψογη και εξακολουθεί να είναι άψογη. Εύχομαι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή τις εργασίες στο λιμάνι. Τώρα στο ερώτημα αν θα ξεκινήσουμε μέσα στη σεζόν ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο φορέας του έργου σε συνεργασία με το Υπουργείο και τον Ανάδο. Είναι οι πρώτες συμβάσεις, δεν έχουν υπογραφεί ακόμα. Ενώ με τους όλους που βλέπετε. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να πω ότι αυτά που ανέφερε ο κ. Λαμπρίδης για τα λιμάνια γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, διότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια καθορισμένα λιμάνια σηκώ δεν υπήρχαν και θα έπρεπε να γίνουν διαδικασίες. Προσθέσει εξέλιξη και το master plan για να παραδοθεί άμεσα. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, τις ανέφερε σχετικά με το κτίριο κλπ. Υπάρχει διαφορετική αντίληψη του ενός με το άλλο Υπουργείο. Και έτσι περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η εξέλιξη. Τώρα, θέλω να πω και να κλείσω εδώ για να μην λέμε πολλά. Άλλωστε ο Γενικός θα είπε πολλά. Εάν όποιος παρακολούθησε σήμερα ή όποιος διαβάζει την ιστορία, όποιος παρακολούθησε σήμερα τον πανηγυρικό της ημέρας, κάθε μια αποστροφή στα απομνημονέματα του Κολοκοτρώνη που λέει τον πρώτο χρόνο ξεκινήσαμε με αγάπη και ενότητα και ομόνοια. Εάν αυτό συνεχιζόταν και τον δεύτερο χρόνο, τότε θα είχαμε φτάσει και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία και θα είχαμε περισσότερο όλη τη χώρα. Αυτό το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, είτε τοπικά είτε γενικά, θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και να είναι η κεντρική ιδέα αυτών των εκδηλώσεων που κάνουμε. Δεν είναι μόνο να καμαρώσουμε τη μαθητιώσα νεολαία ή τους ένστολους που παρελάβουν ή την πολιτική προστασία, την τοπική πολιτική προστασία του Λίμου. Το μήνυμα είναι το κυρίαρχο και το μήνυμα το κυρίαρχο είναι ενότητα, ενότητα, ενότητα.